Buongiorno carissimi amici, oggi facciamo esercitazione sull'imperfetto, στον παρατατικό, μόνο παρατατικός. Οι προτάσεις αυτές που θα δείτε και θα συμπληρώσετε είναι μόνο με imperfetto, με παρατατικό. Θα ακολουθήσει σε μια δεύτερη στιγμή μια άσκηση που θα έχει το ανακάτεμα. Παρατατικός και πασάτο πρόσημο, imperfetto e passato prossimo, παρατατικός και αόριστος. Προς το παρόν, solo imperfetto. Όπως κάθε φορά, κοιτάξτε τις προτάσεις, προσπαθήστε να συμπληρώσετε, να απαντήσετε και μετά θα τις πούμε μαζί, θα τις διορθώσουμε μαζί. Qualche anno fa erano di moda i pantaloni a zampa di elefante. Αρχίζουμε με ασκήσεις, με ρήματα, με το essere και το avere και μετά θα περάσουμε σε άλλα ρήματα. Επομένως, qualche anno fa, μερικά χρόνια πριν, ήταν της μόδας οι pantaloni a zampa di elefante. Τα πανταλόνια, la zampa, le zampe, είναι τα πόδια του ζώου, εκεί που λέμε i piedi, il piede, i piedi για τον άνθρωπο. Πανταλόνια, zampa di elefante, επειδή το πόδι του ελέφαντα φαρδένει προς τα κάτω, το πανταλόνι καμπάνα που λέγαμε εμείς κάποτε. Il secondo marito della signora Green era siciliano. Ο δεύτερος σύζυγος της κυρίας Γκριν ήταν Σιτσιλιάνος. Μια Αμερικάνα που σε δεύτερο γάμμα από ό,τι βλέπουμε ha sposato un siciliano. Un tempo la famiglia di Roberto era benestante. Μια εποχή κάποτε, un tempo, η οικογένεια του Ρομπέρτο ήταν καλοστεκούμενη οικονομικώς, ήταν εύπορη. Λέμε ricco που σημαίνει πλούσιος, πλούσιος, πλούσιος. Benestante, καλός στεκόμενος, benestante, ή λέμε sta bene di soldi, είναι καλά από χρήματα, δηλαδή εύπορος. Una famiglia benestante, un marito benestante, una moglie benestante, una zia benestante. Ieri la bambina non era di buon umore. Εχτες η μικρή, η μπέμπα, το κοριτσάκι, non era di buon umore. Δεν είχε καλή διάθεση. Έχουμε ξαναπεί, l'umore δεν είναι το χιούμορ, είναι η διάθεση, καλή ή κακή που έχει ένας άνθρωπος, εξαρτάται από το ανακάτεμα και την παρουσία των ουμόρι, των χυμών του σώματος, το φλέγμα, το αίμα, όλα αυτά τα υγρά, όπως έχει πει ο Ιπποκράτης. Εχτες το βράδυ λοιπόν non era di buon umore, όπως λέμε oggi sono di pessimo umore, oggi sono di ottimo umore, sono di umore nero, μαύρη διάθεση με την έννοια σονομαλινκόνικα ή με down. Qui una volta c'era un palazzo del 1850. Εδώ μια φορά κάποτε c'era. Αυτό το c'è που ξέραμε, στον ενεστώτα υπάρχει, εδώ θα γίνει c'era, υπήρχε, ήτανε. Όπως θα πω στο μέλλοντα, ci sarà, θα είναι παρόν ή θα υπάρχει. Υπήρχε λοιπόν ένα μέγαρο του 1850. Quel ragazzo, και περνάμε στο avere, aveva i capelli neri e gli occhi verdi. Εκείνο το παιδί είχε μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. In quel periodo Sandro aveva una fidanzata polacca di Varsavia. Εκείνη την εποχή ο Σάντρο είχε μία fidanzata, αρεβωνιαστικιά, από το fede μέσα, πίστη. Έτσι, il fidanzato, la fidanzata. Una fidanzata polacca, la Polonia λέμε η Πολωνία, αλλά polacco, polacca, ο Πολωνός, η Πολωνή. Di Varsavia, από τη Βαρσοβία. Ieri il paziente aveva la febbre alta. Εχθές ο ασθενής, paziente, aveva la febbre alta, είχε ψηλό πυρετό. Avevamo freddo, così abbiamo acceso il riscaldamento. Avevamo freddo, κρυώναμε, così abbiamo acceso il riscaldamento. Έτσι ανάψαμε τη θέρμανση, il riscaldamento. Μπορώ να του πάρω την πρόταση και να πω abbiamo acceso il riscaldamento perché avevamo freddo. Ανάψαμε τη θέρμανση γιατί κρυώναμε. Και περνάμε σε άλλα διάφορα ρήματα. Mentre noi andavamo a Torino abbiamo visto un incidente sull'autostrada. Ενώ πηγαίναμε στο Τωρίνο και βλέπετε μετά πως συνδέεται με το πασάτο πρόσημο, είδαμε ένα ατύχημα στην αυτοστράδα, στον αυτοκινητόδρομο. In quel periodo io lavoravo 10 ore al giorno. Εκείνη την εποχή δούλευα 10 ώρες την ημέρα. Είναι πράξη που επαναλαμβάνεται στο παρελθόν. Ενώ θα έλεγα ho lavorato in quella banca per 5 anni. Εργάστηκα σε εκείνη την τράπεζα 5 χρόνια. Mentre la maestra parlava, Pierino guardava fuori dalla finestra. Ενώ η δασκάλα μιλούσε, ο Pierino κοίταζε έξω από το παράθυρο. Ο Τωτό, ο Μπόμπος, έτσι, Pierino guardava fuori dalla finestra. Βλέπουμε δύο παράλληλες πράξεις που εξελίσσονται παραλλήλως. Μιλούσε η δασκάλα, κοίταζε ο Pierino έξω. Ieri sera, a quest'ora, loro volavano verso Francoforte. Εχθές το βράδυ, αυτή την ώρα χθες το βράδυ, την ίδια ώρα, αυτοί πετούσαν προς τη Φραγκφούρτη. Volavano. Δηλαδή, in quel determinato momento passato, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή του παρελθόντος, volavano, πετούσαν. In passato, tu ci telefonavi più spesso. Στο παρελθόν, παλιά, tu ci telefonavi più spesso. Μας τηλεφωνούσες συχνότερα. Δεν λέει ieri sera ci hai telefonato troppo tardi. Χθες το βράδυ μας τηλεφώνησες πολύ αργά. Τηλεφώνησες μία, δύο, τρεις φορές, πολλές φορές, συχνά. Τηλεφωνούσες επομένως. Ci telefonavi. Quando Martha frequentava il corso di yoga si sentiva piena di energia. Ωραία πρόταση και αυτή. Όταν η Μάρθα παρακολουθούσε, frequentare un corso, έτσι, φυτό, παρακολουθώ, seguire un corso, το ίδιο πράγμα είναι. Παρακολουθούσε το μάθημα του τμήμα yoga, si sentiva piena di energia, ένιωθε γεμάτη ενέργεια. Nelle sere d'inverno loro sedevano sul tappeto davanti al camino e bevevano un buon vino rosso. Nelle sere d'inverno, τα βράδια του χειμώνα, τα χειμωνιάτικα βράδια, αυτοί κάθονταν σε ντέβανο, sul tappeto, επάνω στο χαλί, davanti al camino, μπροστά στο τζάκι, εμπεβεύανο και έπιναν un buon vino rosso, ένα καλό κόκκινο κρασί. Βλέπετε και η επανάληψη στο παρελθόν, ότι κάθε βράδυ γινόταν αυτό. Άρα, imperfetto. Da studente io facevo spesso l'autostop. Da studente, ως φοιτητής, δηλαδή quando ero studente, έκανα συχνά autostop. Eleonora è entrata in un negozio di Via dell'Indipendenza perché voleva comprare un completo intimo. Η Ελεονόρα μπήκε σε ένα μαγαζί της Via dell'Indipendenza, της οδού της Ανεξαρτησίας. Σχεδόν όλες οι πόλεις έχουν μία Via dell'Indipendenza, μία Piazza Indipendenza, πλατεία Indipendenza, Ανεξαρτησία, perché voleva comprare un completo intimo. Γιατί ήθελε να αγοράσει, να τα δούμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά. Completo είναι το σύνολο, είναι κουστούμι, είναι ταγιέρ. Intimo σημαίνει μυστικός, εσωτερικός. Όταν λέμε siamo amici intimi, είμαστε κολλητοί. Οι miei pensieri più intimi, οι πιο προσωπικές μου, μυστικές μου, κρυφές μου σκέψεις. Και un completo intimo είναι ένα συνολάκι εσώρουχα, reggiseno e slip. Έτσι. Υπάρχει και ένα κατάστημα intimissimi που κυκλοφορεί εδώ. Το ίσιμο το βάζουμε στα επίθετα συνήθως, που σημαίνει πάρα πολύ μυστικό και κρυφό. Sabato sera Silvio ha fatto le ore piccole perché il giorno dopo non doveva alzarsi presto. Το Σάββατο το βράδυ ο Σίλβιο ha fatto le ore piccole, έκαμε τις μικρές ώρες, σημαίνει ξενύχτησε. Faccio le ore piccole σημαίνει vado a letto dopo mezzanotte, all'una, alle due, αυτές είναι ore piccole. Ξενυχτάω, όχι κατά ανάγκη διασκεδάζοντας, μπορεί να εργάζομαι, μπορεί να μελετώ. Perché il giorno dopo non doveva alzarsi presto, για την επόμενη μέρα δεν έπρεπε, δεν χρειαζόταν να σηκωθεί νωρίς. Μπορώ να του πάρω την πρόταση, να δώσω πρώτα την αιτία και μετά το αποτέλεσμα και να πω «Siccome il giorno dopo non doveva alzarsi presto», επειδή την επόμενη μέρα δεν έπρεπε, δεν ήταν υποχρεωμένος να σηκωθεί νωρίς, «Sabato sera Silvio ha fatto le ore piccole», τελεία εκεί. Το Σαββατό βράδυ ο Σίλβιο ξενύχτησε. All'ufficio informazioni mi hanno detto che potevo prendere il treno delle 18:20. Ufficio informazioni, γραφείο πληροφοριών. Μου είπαν ότι potevo prendere il treno delle 18:20. Μπορούσα να πάρω το τρένο των 18 και 20, των 6 και 20 το απόγευμα. Να, ο πλάγιος λόγος αυτός, έτσι, αν γίνει ευθύς λόγος, τι μου είπαν δηλαδή, ας πάμε ανάποδα, μου είπαν «Signore, signora, può prendere il treno delle 18:20». Μπορείς ή μπορείτε να πάρετε το τρένο των 6 και 20. Αυτός ο ενεστώτας γίνεται, στον πλάγιο λόγο, ενεστός του παρελθόντος, δηλαδή παρατατικός. Mentre Donatella e Katia guardavano il film alla televisione, mangiavano le arachidi. Ενώ βλέπανε το film στην τηλεόραση, έτρωγαν αυτά τα peanuts, έτσι. Mentre lei metteva in ordine la casa, suo marito aggiustava il rubinetto. Ενώ αυτή μετέβα in ordine la casa, τακτοποιούσε το σπίτι, suo marito aggiustava il rubinetto. Ο άντρας της aggiustare, φτιάχνω, διορθώνω, riparare. επισκευάζω, ακομοντάρε, και αυτό έχει την έννοια του φτιάχνω κάτι, το διορθώνω. Έφτιαχνε, διόρθωνε il rubinetto, τη βρύση. È vero che in passato voi lavoravate in una casa editrice e traducevate dal rumeno in italiano? In αλήθεια ότι στο παρελθόν lavoravate in una casa editrice, δουλεύατε σε ένα εκδοτικό οίκο e traducevate, γιατί το ρήμα, το tradurre είναι traducere, μεταφράζατε από τα ρουμάνικα στα ιταλικά. Ricordo che quando loro rientravano tardi, θυμάμαι ότι όταν φτάνανε αργά, il padre si arrabbiava molto, ο πατέρας θύμωνε πολύ. Έγινε μία φορά, έγινε δύο, η επανάληψη στο παρελθόν, αυτοί γυρίζαν αργά και ο πατέρας θύμωνε. Quando siamo tornati a casa, il gatto stava dormendo sul divano. Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, ο γάτος, πώς λέμε, sta dormendo, κοιμάται αυτή τη στιγμή, stava dormendo, κοιμόταν εκείνη την πολύ συγκεκριμένη στιγμή του παρελθόντος, questo stava facendo, αυτό έκανε, stava dormendo sul divano. Ogni volta che Loredana prendeva il sole, usava un latte solare ad alta protezione. Κάθε φορά που η Loredana prendeva il sole, prendere il sole, έπαιρνε ήλιο, έκανε ηλιοθεραπεία, usava, χρησιμοποιούσε κάθε φορά, επανάληψη στο παρελθόν, άρα παρατατικός, un latte solare ad alta protezione. Un latte solare, latte βεβαίως είναι το γάλα, είναι και το γαλάκτωμα, ένα γαλάκτωμα για τον ήλιο, ad alta protezione, με υψηλή προστασία, alta protezione. Υψηλή προστασία. Και τελειώνουμε. Ogni volta che cercavo di concentrarmi per studiare, κάθε φορά που cercavo di concentrarmi per studiare, προσπαθούσα να συγκεντρωθώ. Mi concentro, συγκεντρώνομαι. Ecco che pensavo sempre a te. Να που όλο εσένα σκεφτόμουν. Pensavo sempre a te. Έτσι. Κάθε φορά συνέβαινε, βλέπετε δεν λέμε συνέβηκε, ogni volta succedeva quella cosa. Έτσι.